Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών ταρακούνησε στις 11 και 14 του Σαββάτου τα Γιάννενα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ήπειρο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 12 χιλιόμετρων βορειοδυτικά των Ιωαννίνων και 3 χιλιόμετρα νότια του Παρακάλαμου, και είχε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα. Η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη και οι δονήσεις άνω των 4 βαθμών που ακολούθησαν στη συνέχεια ήλθαν να εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων. Ο σεισμός είχε διάρκεια και προηγήθηκε βοή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών σημειώθηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά, σχεδόν 2 ώρες μετά την πρώτη δόνηση, εντείνοντας φόβο στους κατοίκους. Η έντονη μετασεισμική ακολουθία δεν σταμάτησε εκεί. Στις 3 και 9 πρώτα λεπτά έγινε σεισμός 4,4 βαθμών και στις 3 και 41 ακολούθησε ένας ακόμη δυνατός σεισμός 4,8 βαθμών και λίγα λεπτά αργότερα στις 4 και 47 μία ακόμη δόνηση των 4,4 βαθμών. Της αρχικής ισχυρής σεισμικής δόνησης ακολούθησαν και δύο μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Στις 11 και 22 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών και αμέσως μετά 3,2 βαθμών. Η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη και οι δονήσεις άνω των 4 βαθμών που ακολούθησαν στη συνέχεια ήλθαν να εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων. Ανησυχία προκάλεσε σε κατοίκους των Ιωαννίνων η συνεχιζόμενη μετασεισμική ακολουθία, πολλοί εκ των οποίων βγήκαν από τα σπίτια τους, ειδικά οι κάτοικοι των χωριών του Πογονίου και της Ζήτσας. Στους δρόμους της πόλης των Ιωαννίνων είχε δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς οι περισσότερες οικογένειες έχουν βάλει τα παιδιά τους στα αυτοκίνητα και κατευθύνονται στην παραλίμνια περιοχή. Σε επιφυλακή τέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, ο σεισμός προκάλεσε πτώσεις βράχων και προβλήματα στο οδόστρωμα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου και μηχανήματα δουλεύουν πυρετοδός για να ανοίξουν οι δρόμοι. Από το σεισμό υπέστησαν ρογμές σπίτια στο Καλπάκι, όπως επίσης και ένα μοναστήρι στους Ασπραγγέλους και ένα παρεκκλήσι της Μονής Βελά. Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κέρκυρα, την Πρέβεζα, την Άρτα και τη Θεσπρωτεία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν κλήσεις για παροχή βοήθειας, ωστόσο σημειώθηκαν μικρές κατολιστήσεις, κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκε και κατευθύνθηκε προς τις περιοχές όπου βρίσκεται το επίκεντρο. Όπως ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωνίων Νήσων κ. Γεωργακόπουλος, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε όλο το νησί, αλλά μέχρι αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα δηλαδή, δεν έχουν αναφερθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έκτακτα περιστατικά. Αρκετοί κάτοικοι επικοινώνησαν με την αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως στο νησί επικράτησε απόλυτη ηρεμία. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν χειρότερα. Πάμε σε κάτι άλλο, στην πολιτική επικαιρότητα. Όλοι γνωρίζουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι σε λίγο θα αρχίζει να χαράζει στην ελληνική οικονομία και γι' αυτό κλιμακώνουν τον πόλεμο. Όμως το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν από τη χαραυγή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το μήνυμα του συνεδρίου είναι πως θα υπηρετήσουμε το σχέδιό μας με αποφασιστικότητα. Αφού ευχαρίστησε τους συνέδρους για τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησαν τις τρεις αυτές μέρες, ο ίδιος είπε ότι στο συνέδριο επιβεβαιώθηκε η δέσμευση του κόμματος στον στρατηγικό ορίζοντα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, αλλά και ο άμεσος σχεδιασμός του για την καθημερινή προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το συνέδριό μας διεξάγεται σε μια στιγμή όπου θα έλεγε κανείς και δεν θα είχε άδικο να πει ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν στην Ελλάδα γι' αυτό και κλιμακώνουν τον πόλεμο. Στο εξωτερικό οι δανειστές μας, οι εταίροι μας, όλοι το γνωρίζουν ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Αλλά ξέρετε κάτι, λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Και εμείς
που συνειδητά πήραμε δύσκολες αποφάσεις, τούτη την ώρα έχουμε μία και μόνο επιλογή. Να δουλέψουμε σκληρά, αποφασιστικά και με σχέδιο για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Να βγάλουμε την πατρίδα μας από την επιτροπία και τον φαύλο κύκλο της κρίσης χρέους, της ύφεσης και της λιτότητας. Και θα υπηρετήσουμε το σχέδιο αυτό όχι τυφλά, όχι χωρίς να συζητάμε για τα λάθη μας, για τις παραλήψεις μας, αλλά θα υπηρετήσουμε το σχέδιο αυτό και τις επιλογές μας μέχρι τέλους με αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει αυτές τις τρεις μέρες από το κρίσιμο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο κρίσιμη συγκυρία με τη διακυβέρνηση του τόπου στην αριστερά σε μια δύσκολη καμπή. Και θα υπηρετήσουμε τις επιλογές μας με αποφασιστικότητα, γιατί ήταν επιλογές ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, ευθύνης απέναντι στην αριστερά, ευθύνης απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Για να μην επιτρέψουμε την παλινόρθωση του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος, που αν γύριζε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ο Βούτσης. Αν γύριζε, θα γύριζε με ένα σκοπό, να πάρει εκδίκηση. Αν ερχόταν ξανά, θα ερχόταν ιστορικά δικαιωμένο. Και ξέρετε, αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη ήττα, η στρατηγική ήττα. Γνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μπροστά μας τρεις δύσκολους μήνες. Τρεις μήνες που θα κρίνουν πολλά. Έχουμε όμως σχέδιο και έχουμε και προοπτική ο ελληνικός λαός να κρίνει τα πεπραγμένα της δικής μας θητείας, της δικής μας τετραετίας το 2019, συγκρίνοντας την πενταετία της καταστροφής 2010-2015 που λαιλατήθηκε το 25% του εθνικού πλούτου, με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια, να βγούμε από τα μνημόνια και την επιτροπία και να ξεπεράσουμε με όθηση προς τα μπρος, με ορίζοντα τα 200 χρόνια από τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια να τα γιορτάσουμε έχοντας μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να υπερηφανεύεται. Ζούμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παραπληροφόρησης από τη στιγμή που δόθηκαν οι τηλεοπτικές άδειες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, που έκανε λόγο για πόλεμο λάσπης και χτυπήματα κάτω από τη μέση. «Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Εμείς δεν κάνουμε πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τις 30 Αυγούστου, πότε ήταν που έγινε ο διαγωνισμός για τα μέσα ενημέρωσης, για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών. Ζούμε μια παρατεταμένη περίοδο που έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης της διαβολοβδομάδας του δημοψηφίσματος. Έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παραπληροφόρησης. Εγώ στη Βουλή μίλησα για μια μεταμοντέρνα μορφή πραξικοπήματος. Για ένα διαρκές μηντιακό πραξικόπημα. Διότι αυτός είναι ο στόχος. Προκειμένου να προασπίσουν ιδιωτικά συμφέροντα, ο στόχος, και δεν το κρύβουνε, είναι να ξεμπερδεύουν, να ρίξουν μια προσφάτως εκλεγμένη από τον λαό και δύο φορές μάλιστα μέσα σε 7 μήνες κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, εγώ το λέω για άλλη μια φορά, το είπα και στην εισήγηση, το λέω και στο κλείσιμο του συνεδρίου. Όσο εντείνουν τον πόλεμο λάσπης, παραπληροφόρησης, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, τόσο μας πεισμώνουν. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και θέλω να θυμηθώ και να σας θυμίσω μία φράση του αείμνηστου ηγέτη της αριστεράς σε δύσκολες στιγμές, του Ηλία Ηλιού, που έλεγε
Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί σε αυτή τη χώρα και θα εφαρμοστεί για όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και θα καταλάβουν καλά ότι οι μέρες της αυθονίας και της ασυδοσίας τους είναι παρελθόν. Από την πλευρά του τώρα, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η τροπολογία Παπά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απαράδεκτη. Η Δημοκρατία θα νικήσει, τόνισε. Πρώτα θα αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας και μετά θα λυθεί το θέμα με τα κανάλια. Είχα ένα τραπέζι με κάποιους γνωστούς μου και όταν κάνω στο τραπέζι μου λέει μια κυρία, μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο λαός καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει ο κ. Παπάς είναι κατάρρευση της δημοκρατίας. Και γιατί είναι κατάρρευση της δημοκρατίας? Διότι δεν μπορεί κανένας υπουργός. Έχω κάνει και εγώ υπουργός, κύριε Μάνες. Ναι, ο υπουργός μπορεί θεωρητικά να καταθέσει στη Βουλή ό,τι τροπολογία θέλει. Δεν υπάρχει όμως κανένας υπουργός και δεν υπήρξε κανένας υπουργός με την νοοτροπία του κ. Παπά μέχρι σήμερα, από το 1974, που να διανοηθεί την ώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεδριάζει να νομοθετήσει στην πραγματικότητα για να το παρακάμψει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ειλικρινά σου λέω, ποτέ. Δεν το διανοηθεί κανένας. Δημιουργεί τελεσμένο, λοιπόν, λέτε. Προφανώς. Ο σκοπός, δεν πιστεύω τίποτα από αυτά θα γίνει. Ο κ. Παπάς θέλει να τρομοκρατήσει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν θα τρομοκρατηθεί από τον κ. Παπά. Είναι πολύ μικρός και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παπάς. Ασήμαντα ανθρωπάκια. Αν νομίζουν ότι η ελληνική δημοκρατία θα σταματήσει στον Τσίπρα και στον Παπά, επειδή τώρα γίναν φίλοι με τον Καμένο και είναι τώρα συντρόφια όλοι μαζί, είναι πολύ γελασμένοι. Η δημοκρατία δεν θα σταματήσει στον Τσίπρα και στον Παπά. Η δημοκρατία θα νικήσει τον Τσίπρα και τον Παπά. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι κανένα κανάλι δεν θα κλείσει με τέτοια τροπολογία. Πρώτα θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας εάν ο νόμος είναι συνταγματικός ή όχι, και μετά θα κλείσουν ή θα κλείσουν τα κανάλια. Τώρα. Και είμαι τελείως βέβαιος ότι, όπως λέει το ρητό, υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Και αν ποτέ πάνε να σας κλείσουν σαν στον Α, το Σταρ, το Ε, το Ρ, τη Μακεδονία, γιατί δεν είναι μόνο Α, είναι μια σειρά κανάλια που ανακλείσουν, έτσι. Σίγουρα τα δικαστήρια με προσωρινές αναστολές θα σταματήσουν αυτό το πραξικόπημα έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι έχουμε, κύριε Μάνεση, επειδή άκουσα πριν το ρεπορτάζ, και θέλω να το καταλάβετε γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτό στον κόσμο. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υπήρχε. Ο κύριος Παπάς το κατήργησε. Που μας κατηγορεί εμάς ότι δίθεν δεν κάνουμε συνένεση και όλα αυτά που ακούτε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μέτωπο της αξιολόγησης. Παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για αξιολόγηση εξπρές και τις εκτιμήσεις ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα είναι ευκολότερη από την πρώτη, στο πακέτο των 33 προαπαιτούμενων που περιμένουν υλοποίηση υπάρχουν 11 συν 1 κομβικά μέτρα που μπορούν να παρατείνουν τη διαπραγμάτευση για μήνες. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων ότι οι απαιτήσεις μας κυρίως από τους Ευρωπαίους δανειστές θα αυξηθούν, αφού η Συμμαχία του Βορρά δεν θέλει να ολοκληρώσει σύντομα η Ελλάδα την αξιολόγηση. Τούτο διότι αμέσως μετά θα βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Μαΐου για το χρέος. Από τα περίπου 33 μέτρα της αξιολόγησης, το 1 τρίτο είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ακόμη και μέχρι το τέλος του χρόνου ή ακόμη και αργότερα. Τα επικίνδυνα αυτά μέτρα είναι 1. Το θέμα των αλλαγών στην αγορά εργασίας, όπου θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤΟΥ για το τι θα πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει σίγουρα να κάνει υποχωρήσεις για τις ομαδικές απολύσεις και τον συνδικαλιστικό νόμο, ενώ και η Συμφωνία για την Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μπορεί να φέρει δυσάρεστες εκπλήξεις ό,τι αφορά τον καθορισμό του κατώτερου μισθού. 2. Η σύσταση και λειτουργία του ενιαίου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης ΕΦΚΑ ως συνέχεια εφαρμογής του ασφαλιστικού είναι μια ακόμη πρόκληση για το Υπουργείο Εργασίας, ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά χρονικά επιχείρημα που βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο του νομοσχεδίου, ενώ το νέο ταμείο θα πρέπει να είναι λειτουργικό μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2017. 3. Η δύσκολη και σύνθετη διαδικασία της περικοπής κοινωνικών επιδομάτων, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όπως μετονομάστηκε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για το θέμα έχουν γίνει μόνο κάποιες πρώτες συζητήσεις, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα περικοπεί πρώτο, από πότε και με ποιους όρους. 4.
Η σύσταση και λειτουργία του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων θα είναι ένα ακόμη μεγάλο θέμα της δεύτερης αξιολόγησης, με δεδομένο ότι με τα 15 προαπαιτούμενα έγινε μόνο μία αρχή. Μετά το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να οριστεί Διοικητικό Συμβούλιο, να συσταθεί Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών και να γίνουν οι νομικές διαδικασίες για τη λειτουργία του νέου ταμείου με τις 4 θυγατρικές του. 5. Η αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ για να συμπεριλάβει τις αποκρατικοποιήσεις που θα προχωρήσει μέσα στο 2017 και το 2018. 6. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών που θα αφορά τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έχει πολλά νομικά προβλήματα να λύσει πριν οριστικοποιηθεί, ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή. Γενικότερα, το θέμα της εκαθάρισης των κόκκινων δανείων θα είναι ένα από τα βασικά της δεύτερης αξιολόγησης. 7. Το θέμα των ειδικών μισθολογίων, το οποίο σε επίπεδο Υπουργείων κινείται ακόμη σε επίπεδο προτάσεων. Τα νέα ειδικά μισθολόγια θα τεθούν υπόψη σε επίπεδο θεσμών πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις. Μαζί θα πρέπει να ληφθούν τελικές αποφάσεις για το νέο σχέδιο μόνιμης κινητικότητας αλλά και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. 8. Το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού, που εξασκούσαν περίπου τα μισά στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και η πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων εκτός φαρμακείου, είναι θέματα που μπορούν να προκαλέσουν εντάσεις ακόμη και εντός της κυβέρνησης. 9. Το θέμα της οριστικής τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου είναι ένα ακόμη θέμα τριβής. Στις υποχρεώσεις της δεύτερης αξιολόγησης περιλαμβάνεται η εκπόνηση σχεδίου για μηδενισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι και το τέλος του 2017 και η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που θα θεωρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές όσες καθυστερούν πάνω από 30 ημέρες. 10. Η αναμόρφωση του ρόλου των ανεξαρτήτων αρχών θα είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα της επόμενης αξιολόγησης, αφού το σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους. 11. Η σύσταση της ανεξάρτητης γραμματείας εσόδων. Μέχρι στιγμής υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα ξεκινά το πιο ουσιαστικό μέρος που αφορά τη λογιστική αποτύπωση ανεξάρτητου προϋπολογισμού αλλά και τη στελέχωση της υπηρεσίας με βάση την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της. Και 12. Η οριστικοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017-2020 με αιχμή την αποτύπωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα 2019 και 2020, τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει ότι θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από το 3,5% του ΑΕΠ. Πολιτική ατζέντα και πάλι. Σε επίσκεψή της στο νησί της Χίου, η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με φόντο το ζήτημα του μεταναστευτικού. Η κυρία Γεννηματά χαρακτήρισε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ως αποθήκες ψυχών και τους νησιώτες ως δεσμοφύλακες για να καταλογίσει λίγο αργότερα ανικανότητα και αναξιοπιστία στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στα λόγια υπόσχονται επίσπευση διαδικασιών, είχαν υποσχεθεί ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νησιά, όμως παρά τα μεγάλα λόγια, αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 άνθρωποι βρίσκονται στη Χίο, σημείωσε η κυρία Γεννηματά. Η Χίος και τα νησιά μας έχουν γίνει αποθήκη ψυχών και οι νησιώτες μας δεσμοφύλακες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και στο προσφυγικό. Ανικανότητα και αναξιοπιστία. Στα λόγια διαρκώς υπόσχονται επίσπευση των διαδικασιών. Είχαν πει πως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νησιά. Όμως, παρά τα μεγάλα λόγια, αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 άνθρωποι βρίσκονται στο νησί της Χίου. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και από την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου αυτές οι προτάσεις να γίνουν αποδεκτές και να υλοποιηθούν. Κανένας πρόσφυγας και μετανάστης δεν έχει λόγο να παραμένει στα νησιά μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης. Κανένας μάλιστα που δεν μπορεί γρήγορα να επιστραφεί πίσω στην Τουρκία. Η διαχείρισή του σύμφωνα με τη συμφωνία μπορεί να γίνει όχι μόνο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, αλλά από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υλοποιεί τη συμφωνία τόσο ώστε να περιορίζει τις ροές προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει καταντήσει ο κύριος Τσίπρας, ο πιο πρόθυμος πρωθυπουργός, στα κελέσματα της κυρίας Μέρκελ. Όμως εδώ οι Έλληνες υποφέρουν, είναι σε απόγνωση και μαζί τους και οι πρόσφυγες.
έχουμε διεκδικήσει και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νησιά μας και να αντιμετωπίσουν τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί στις τοπικές οικονομίες από τις επιπτώσεις της διαχείρισης με αυτόν τον τρόπο όλο αυτό το διάστημα του προσφυγικού και... Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της οικονομίας και πάλι πάμε στην καθημερινότητα. Άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τους καταναλωτές να βρίσκονται μπροστά στο δίλημα αν τελικά θα επιλέξουν το κρύο, μιας και η μέση τιμή του λίτρου είναι πιο τσουκτερή από πέρυσι. Η τιμή φέτος διαμορφώνεται κοντά στα 95 λεπτά το λίτρο, ενώ κατά την έναρξη της προηγούμενης χειμερινής περίοδου, για να μην ξεχνιόμαστε, κοιμάνθηκε στα 85 λεπτά. Σύμφωνα με το Βήμα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν θα αλλάξουν. Θα είναι τα ίδια με αυτά που εφαρμόστηκαν πέρυσι. Συγκεκριμένα, άγαμος, εισόδημα τεκμαρτό ή πραγματικό έως 12.000 ευρώ, αντικειμενική αξία κινήτων έως 100.000 ευρώ. Έγγαμος χωρίς παιδιά, εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αντικειμενική αξία κινήτων έως 150.000 ευρώ. Έγγαμος με ένα παιδί, εισόδημα έως 22.000 ευρώ και αντικειμενική αξία έως 150.000 ευρώ. Έγγαμος με δύο παιδιά, εισόδημα έως 24.000 ευρώ και αντικειμενική αξία κινήτων έως 150.000 ευρώ. Έγγαμος με τρία παιδιά και άνω, εισόδημα έως 26.000 ευρώ και αντικειμενική αξία κινήτων έως 150.000 ευρώ και μονογονεϊκές οικογένειες, ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ. Αναλυτικά, το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 ευρώ για τον άγαμο και τα 625 ευρώ για τον έγγαμο στην Α ζώνη που περιλαμβάνονται οι νομοί Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερών και Φλόρινας. Στους νομούς αυτούς το επίδομα χορηγείται για ποσότητα 25 λίτρων πετρελαίου. Τα 300 ευρώ για τον άγαμο και τα 375 ευρώ για τον έγγαμο στη Β ζώνη όπου περιλαμβάνονται οι νομοί Αρκαδίας, Εύρου, Ιμαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκής, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χαλκιδικής. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται 15 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας. Τα 160 ευρώ για τον άγαμο και τα 200 ευρώ για τον έγγαμο στην τρίτη ζώνη, όπου περιλαμβάνονται οι νομοί Ετωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής, εκτός Κυθήρων και νησιών Σαλονικού, Αχαΐας, Βιωτίας, Εύβοιας, Ηλίας, Θεσπρωτείας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χίου. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται μέχρι 8 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας, τα 100 ευρώ για τον άγαμο και τα 125 ευρώ για τον έγγαμο στην τέταρτη ζώνη όπου περιλαμβάνονται οι νομοί Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλινίας και Ιθάκης, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων, Τα Κύθυρα και τα νησιά του Σαρονικού. Στους νομούς αυτούς επιδοτούνται μέχρι 5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο κυρίας κατοικίας. Αστυνομικό δελτίο και σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδος σε βάρος δύο αλλοδαπών υπήκων Βουλγαρίας 48 και 35 ετών που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 39 μη νόμιμους μετανάστες. 31 από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Συρίας, 4 Ιράκ, 4 Παλαιστίνης. Συνελήφθη το πρωί ο 35χρονος δράστης. Στην επαρχιακή οδό Μάντρας Πρωτοκλησίου, αστυνομικοί της Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου πραγματοποίησαν σήμα στάσης στο 48χρονο οδηγό για το αχύ φορτηγού, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 35χρονος, προκειμένου να κινητοποιήσει το όχημά του, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, συνέχισε την πορεία του και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς. Λίγο πιο κάτω, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και τράπηκε σε φυγή, διαφεύγοντας στη σύλληψη. Ο 35χρονος συνελήφθη. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 39 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδος, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Πλούσιο επίσης το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκαν μία κλοπή οχήματος και μία απόπειρα διάρρηξης επιχείρησης στον νόμο Καβάλας. Συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων στο Καλαμπάκι. Συνελήφθη 41χρονος υπήκοος Γερμανίας κατηγορούμενος για εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα στους κήπους Εύρου. Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου.
εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνες των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ελευθερούπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, μία κλοπή γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου και μία απόπειρα διάρρηξης επιχείρησης που διαπράχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Οκτωβρίου στον ομό Καβάλας. Συνελήφθησαν στον ομό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας δύο ημεδαποί ηλικίας 26 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 22χρονο ημεδαπό. Ειδικότερα, από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι την 13η Οκτωβρίου οι τρεις δράστες αφαίρεσαν αρχικά από την πόλη της Καβάλας ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια οι δύο από αυτούς, ηλικίας 26 και 22 ετών, μετέβησαν με το παραπάνω όχημα σε χωριό της Καβάλας, όπου αποπειράθηκαν να διαρρήξουν επιχείρηση, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε το αφαιρεθέν όχημα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4 διαρρηκτικά εργαλεία. Σημειώνεται ότι και οι τρεις δράστες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ελευθερούπολης. Συνελήφθη το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου στο Καλαμπάκι Δράμας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας. 20χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντόπισαν και κατέσχεσαν αποξηραμένο φυτό κάναβης, αποξηραμένους κλόνους κάναβης και ποσότητα κατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 520,9 γραμμαρίων. 31 φυσίγγια κρότου, 19 κενές νάιλον συσκευασίες. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της απίθειας για τον 27χρονο και μια 19χρονη μεδαπή, καθώς κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα που οδηγούσε 19χρονη και δεν υπάκουσαν στις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξαν ταχύτητα, διαφεύγοντας αρχικά τη σύλληψη, πλην όμως λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Οκτωβρίου στο συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων Εύρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 41χρονος αλλοδαπός υπήκος Γερμανίας, κατηγορούμενος για εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα, αποδοχή διάθεση προϊόντος εγκλήματος και κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου ατόμου. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν το δράστη, ο οποίος είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα μας από το συνοριακό σημείο διέλευσης Κήπων, να επιβιβάζεται σε γιοταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση από το παραπάνω σημείο εισόγδου. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του οχήματος και τις αποσκευές του, εντόπισαν και κατέσχεσαν 94 ναρκωτικά δισκία, μία ταυτότητα και μία άδεια ικανότητας οδήγησης των ισπανικών αρχών που ανήκουν σε άλλο άτομο και για τις οποίες όπως προέκυψε έχει δηλωθεί κλοπή. Κατασχέθηκε επίσης το παραπάνω όχημα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Κήπων. Συνελήφθησαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης. 4 ημεδαποί ηλικίας 25, 26, 39 άντρες και 27 γυναίκα ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κατοχή ναρκωτικών. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε χωριό της Ξάνθης, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 26χρονο, διότι κατήχε 12 ναρκωτικά δισκία. Στη δεύτερη περίπτωση στην Καβάλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας συνέλαβαν τον 25χρονο, διότι κατήχε μία συσκευασία με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κομωτινή, αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής συνέλαβαν την 27χρονη διότι εντοπίστηκε να κατέχει μία συσκευασία με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Στην τέταρτη περίπτωση, στην Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν τον 39χρονο διότι είχε στην κατοχή του 6 ναρκωτικά δισκία.
κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών, οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως, ενώ την προανάκριση ενήργησαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και τα τμήματα ασφαλείας Καβάλας, Ξάνθης και Κομωτινής. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων. Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου. Θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά. Ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου πέλετ ραβέλι με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 25210 39727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Πέρασε στη σχολή που ήθελες. Τώρα πέρνα και από τον ηλεκτροχώρο να πάρεις τα πάντα για το φοιτητικό σου σπίτι. Ηλεκτροχώρος. Φοιτητικά πακέτα συσκευών σε ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Τώρα μόνο με 348 ευρώ σου δίνουμε τηλεόραση 32 ιντσών, ψυγείο με κατάψυξη 10 λίτρων, κουζινάκι και τοστιέρα. Και δυνατότητα να προσαρμόσεις το πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες του. Καβάλα, παραλία Οφρυνίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι Ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος, και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. Τεχνική εταιρεία Parpet ΑΕ. Μελέτη, υποβολή φακέλου επένδυσης, ΕΣΠΑ Leader Αναπτυξιακός Νόμος. Χρηματοδότηση, αδειοδότηση έργου, κατασκευή και διαχείριση έργου. Εθνικής Αντιστάσεως 58, στο Δοξάτο. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα, δημιουργικά, αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι δημιουργούμε. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας, συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας, με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25 21 0 68 291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25 21 0 86 407 και φαξ 25 21 0 86 406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Επιστροφή λοιπόν στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων και πάμε στον Ευρωκόπιο, που η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ του Δημάρχου κυρίου Γιαννόπουλου και του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης Δημήτρη Σίγκου. Η αιτία το υποανέγερση δημοτικό σχολείο που πρόκειται να κατασκευαστεί στον Ευρωκόπη και θα κοστίσει περίπου 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Κύριος Σίγκος κάνει λόγο για ανακατασκευή του παλιού σχολείου και αναβάθμισή του από εξαθέσιο σε δωδεκαθέσιο. Είναι ανάξιο σχολιασμού, τόνισε ο Δήμαρχος Ευρωκοπίου Βασίλης Γιαννόπουλος. Δεν έχει ξανασυμβεί στο Πανελλήνιο. Κύριε Δημάρχε, αυτό το περίφημο έργο του σχολείου στο Ευρωκόπη έχει δημιουργήσει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση στον Δήμο. Θα θέλατε να το σχολιάσετε? Κοιτάξτε, δεν αξίζει τον κόπο να το σχολιάζουμε. Δηλαδή είναι
θα έλεγα, τόσο τραγικό που Πανελλήνια δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί, να μας χαρίζουν ένα σχολείο ολοκένουργιο, πανέμορφο, μελετημένο από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη δουλειά κάνουν για πολλά χρόνια, τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, και εμείς να λέμε ότι θέλουμε κάτι λιγότερο, κάτι χειρότερο, κάτι δεν ξέρω τι. Είναι τραγικό, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση η οποία στερνίζεται αυτή την άποψη. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συντρέξει σε αυτήν την πρόταση εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν υπογράψει προς υπογράψει τρεις υπουργοί, Ευρυπίδης, Τηλιανίδης, Διαμαντοπούλου και ο κύριος Φίλης τώρα μια και δύο φορές, την απόφαση τους αυτή να φτιαχτεί αυτό το ωραίο το καινούριο σχολείο. Το παλιό θα διατηρηθεί έτσι όπως είναι, θα το τιμήσουμε και αυτό και θα το κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να υπάρχει διαφωνία, ναι, και ποιος είναι ο αντίλογος σε αυτά τα πράγματα. Μόνο μίσος και κακή προαίρεση. Τίποτε άλλο δεν δικαιολογεί κάτι άλλο. Πάμε τώρα στην Κομωτινή. Η νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τομέας ιδιωτικού δικαίου, πραγματοποιεί την 25η συνάντηση ιστορικών του δικαίου το Σαββατοκύριακο στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων της νομικής σχολής. Ακριβώς. Ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια. Είναι η 19η συνάντηση. Γίνεται κάθε χρόνο στην Κομωτινή και αποκλειστικά. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλους τους ιστορικούς του δικαίου από την Ελλάδα, από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Πολλές φορές έχουμε και κάποιους ξένους συναδέλφους από Ευρώπη, από Αμερική που συμμετέχουν και αυτοί. Και είναι το βήμα, είναι το φόρουμ για τους επιστήμονες της ειδικότητάς μας. Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, άρα και την προώθηση αυτού του επιστημονικού κλάδου και επίσης, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε και μεγάλη συμμετοχή από νεότερους επιστήμονες, ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε και αυτούς, να τους δώσουμε ένα βήμα όπου θα μπορέσουν να εκφράσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις ανησυχίες τους. Όσον αφορά την προώθηση του συγκεκριμένου κλάδου, τι θα μας λέγατε? Την προώθηση. Γίνεται φανερό τελικά σε όσους νομικούς ή φοιτητές της νομικής ή και μεγαλύτερους νομικούς θέλουν να έχουν μια πιο σφαιρική παιδεία, την παιδεία του νομικού που δεν θα είναι μόνο τεχνική, γίνεται φανερό και αναγκαίο να εμπλουτίσουν, ας πούμε, την παιδεία τους, εμβαθύνοντας στην ιστορία του δικαίου, στη φιλοσοφία του δικαίου και σε κλάδους οι οποίοι τους προσφέρουν αυτό το κάτι παραπάνω, αυτή τη σφαιρική παιδεία. Επομένως, υπάρχουν και νεαροί φοιτητές, αλλά και μεγαλύτεροι επιστήμονες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη και Έχουμε πάντα συμμετοχή και ένθερμη, θα έλεγα. Χρόνο με το χρόνο όλο και αυξάνεται αυτή η συμμετοχή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι γίνεται μόνο στην Κομωτινή. Δεν έτσι, έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και κάπου αλλού. Το ευχάριστο είναι ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Οι παλιοί πιστοί έρχονται κάθε χρόνο, αλλά το ευχάριστο είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους νεότερους συναδέλφους και πολλούς φοιτητές φέτος έχουμε που συμμετέχουν. Στο πρώτο ΚΑΠΗ Κομωτινής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με ομιλητή τον ψυχίατρο Μαρίνο Δελιγιάννη, που αναφέρθηκε στα προβλήματα αντιμετώπισης πένθους ή απολειών όπως η υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πρώτο ΚΑΠΗ Κομωτινής με ομιλητή τον ψυχίατρο Μαρίνο Δελιγιάννη, ο οποίος τόνισε τα προβλήματα αντιμετώπισης πένθους ή απολειών όπως η υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Παρέχουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο νομό. Συμπεριλαμβανόμενων των ασθενών που πάσχουν από βαριά νοσήματα όπως είναι η σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή ή αυτό που είναι πιο σύνηθες στις ημέρες μας, καταθλιπτικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές. Οπότε είμαστε κοντά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ποιοτικές. Απευθυνόμαστε σε όλο τον πληθυσμό, γιατί μέσα στην ομάδα μας υπάρχουν και άτομα που μιλάνε τουρκική γλώσσα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών. Βρισκόμαστε εδώ, στο ΚΑΠΗ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας που έχουμε και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία ήταν στις 10 Οκτωβρίου, κανονίστηκε να συζητήσουμε για προβλήματα αντιμετώπισης πένθους ή απολειών, όπως η υγεία, για παράδειγμα.
Κατά διαστήματα γίνονται και άλλες ομιλίες. Έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν και με την κατάθλιψη και με τις διαταραχές μνήμης. Είναι μέσα στα πλαίσια των ομιλιών που κάνουμε ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά στα άτομα που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα και να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης του στίγματος που επικρατεί απέναντι στους ψυχικώς πάσχοντες συνανθρώπους μας και να σταματήσει λίγο αυτή η υπόθεση που υπάρχει ότι είναι επικίνδυνη και ότι έχουν κάτι που είναι, δεν είναι κάτι περισσότερο από μια, άλλη, από μια ασθένεια. Για την εκδήλωση μίλησε και ο πρόεδρος και ΜΕΑ του Δήμου Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια της συνεχόμενης παροχής που έχουμε στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στους ανθρώπους του ΚΑΠΗ. Είναι προσπάθεια που κάνουμε για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες του Κέντρου Μέρημνας και Αλληλεγγύης. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να παρακολουθήσουν τις ομιλίες αυτές που γίνονται για αυτούς, για να μπορούν να τους βοηθήσουν και στην υγεία τους και στην ψυχική τους υγεία, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αντιξιότητες της σημερινής εποχής. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν τον γιατρό που θα έρθει να μας μιλήσει και θεωρούμε ότι όλα αυτά θα συνεχίσουν και θα γίνονται συχνότερα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Βόλακα της Δράμας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και φέτος εορτάστηκε η μέρα μνήμης του μακεδονικού αγώνα στο Βόλακα προς τιμή του μακεδονομάχου Άρμεν Κούπτσιου, του ήρωα μάρτυρα του μακεδονικού αγώνα. Εδώ στο Βόλακα πραγματοποιήθηκαν τα Κούπτσια 2016, 109 χρόνια μετά από τον ηρωικό και μαρτυρικό θάνατο του Άρμεν Κούπτσιου, του ήρωα μάρτυρα του μακεδονικού αγώνα. Η ημέρα του μακεδονικού αγώνα, η οποία διοργανώθηκε στο Βόλακα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου Κάτων Ευρωκοπίου, της τοπικής κοινότητας Βόλακα, του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βόλακα. Μια πολύ σημαντική ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η μέρα του μακεδονικού αγώνα. Και την τυχή του δούλου σου σώκανα αυτό και αείμια εις τους αιώνας των αιώνων να μην μόνοι αγνοί και άκραντος παρθένος ιδεών αφράσος κι ίσασα πρέσβευε υπέρ σωτήνε την ψυχή του δούλου σου ελέγξουν ημάς ο Θεός κατά το μεγαλό σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέγξουν. Φωτίσαμε σήμερα φοροτιμής και ευγνωμοσύνης στον αθάνατο νεκρό, τον Άρμεν Κούπτσιο, τέκνο του Βόλακα, ο οποίος το άνθος της ηλικίας του, ούτε 20 χρονών, θυσίασε ό,τι πολύτερο ημότερο είχε τη ζωή του για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Το μήνυμα που στέλνει αυτή η θυσία δεν είναι η μυσαλλοδοξία, απέναντίας θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση πάντοτε για να προλαβαίνουμε το κακό και όχι να τρέχουμε να το θεραπεύουμε εκ των υστέρων με πορές, πάρα πολλές θυσίες. Εμείς δυστυχώς δεν ακολουθήσαμε αυτό το παράδειγμα όπως και των άλλων προγόνων μας και ήμασταν επιλύσμονες. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την ικτρή τραγική κατάσταση να είμαστε πλέον σε πλήρη αδυναμία
να περιφρουρήσουμε τα ιερά και τα όσια. Πιστεύω όμως μέσα από τις δοκιμασίες αυτές θα προέλθει κάποια γενιά, θα βγει, θα φυτρώσει καινούργια γενιά η οποία θα είναι αντάξια των προγόνων και πάλι η Ελλάδα θα προχωρήσει στον δρόμο της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας, της τιμής και της δόξας. Η μέρα μνήμης ενός ήρωα του μακεδονικού αγώνα, ενός ήρωα εδώ από τη Δράμα, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε βαθιά μέσα του την πίστη για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και ο οποίος πότισε με το αίμα του το δέντρο της ελευθερίας και ήταν μόνο 20 χρονών. Είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή, γιατί αυτοί οι Μακεδονομάχοι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, πρέπει πραγματικά να τους τιμούμε και να μην ξεχνούμε τη θυσία τους. Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα πραγματοποιήθηκε και ο αγώνας Δρόμος Θυσίας στο 25ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας κάτω Ευρωκοπίου. Νικητής του αγώνα ο Απόστολος Αποστολίδης. Πραγματικά μια εκδήλωση η οποία έχει ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών αλλά και απλών πολιτών της περιοχής οι οποίοι συμμετέχουν στον αγώνα Δρόμος Θυσίας. Συμμετέχω 23 χρονιές, 24 γίνεται, μια χρονιά δεν μπορούσα, ήμουνα σε άσκηση στο στρατό, 23 χρονιές που συμμετέχω, τα πηγαίνω πολύ καλά, θυσιαστήκαμε και εμείς σήμερα με τον αγώνα μας, να προσφέρουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτά που πρόσφερε για την ελευθερία της χώρας μας και του τόπου μας ο ήρωας και μακεδονομάχος ο Άρμεν Κούπτσος. 16 αθλητές συμμετείχαν, 13 άντρες, 3 γυναίκες. Συγχαρητήρια σε όλους, κοπιαστικός αγώνας. Τα τελευταία 10 χρόνια το κάνουμε από το 25, 11 χιλιόμετρα είναι ο αγώνας, να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Παλαιότερα το κάναμε από τη βιομηχανική που ήταν 30 και μετά από τη διασταύρωση κοκκινογείων για 5-6 χρόνια. Παρ' όλα αυτά μαζευτήκαμε 16 άτομα. Συγχαρητήρια σε όλους για άλλη μια φορά. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής από το αθλητικό μέρος για τον Άρμεν, τον Κούψιο. Η διαδρομή είναι πολύ άσχημη, είναι συνέχεια ανηφόρα και κατηφόρα η οποία και αυτή δυσκολεύει τους αθλητές. Κάθε χρόνο όμως έρχονται αρκετοί για να τιμήσουν τον Άρμεν. Θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο θα είναι πολύ περισσότεροι. Πάντως εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε την τέλεση του αγώνα αυτού εκτός των άλλων εκδηλώσεων που κάνει εδώ η κοινότητα. Να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Εταιρείας Δραμηνών Μελετών, ιστορικό και φιλόλογο, τον κύριο Γιώργο Χατζόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα, κομβική ημέρα θα λέγαμε κύριε Χατζόπουλε, 109 χρόνια από τον θάνατο του Άρμεν Κούπτσιου. Ναι. Πόσο σημαντική και ποιο το στίγμα που πρέπει να περάσει στις επόμενες γενιές. Σας ακούω. Από το τηλέφωνο κύριε Χατζόπουλε, ναι, ακούστε μας. Ναι. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα της νεότερης ιστορίας της Δράμας. Και ιδιαίτερα εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι η θυσία αυτού του εφήβου, γιατί ως έφηβος μπήκε στον αγώνα και μάλιστα απετέρεσε και το δεξί χέρι του
εχθρομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Και σε μία διάρκεια συμμετοχής στον αγώνα, διάρκεια 4 ετών, δυστυχώς με τη συνέργεια των Τούρκων και των Κομιτατζίδων, αλλά και των ίδιων των Άγγλων, γιατί και αυτοί ως τοποτηρητές αυτήν την εποχή στην περιοχή της Δράμας, συνετέλεσαν ώστε ο νεαρός να οδηγηθεί στην Αγχώνη. Η θυσία αυτή του Άρμεν θα πρέπει να αποτελεί ένα πρότυπο αγάπης προς την πατρίδα για όλους τους Έλληνες, και ιδιαίτερα για τους νέους Έλληνες θα πρέπει να εκτιμήσουν τέτοιες προσφορές για την ελευθερία, προσφορές για τη διατήρηση της ακεραιότητας της γης μας. Και φυσικά η νέα γενιά να μάθει, κύριε Χατζόπουλε, αυτές τις ιστορικές πτυχές και ειδικότερα τα παιδιά της Δράμας. Ασφαλώς οι νέοι θα πρέπει να ενθυμούνται. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και ένα ακόμη σημαντικό θέμα, μια πάρα πολύ εξαιρετική εκδήλωση, θα πρέπει να πούμε. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ομού Δράμας συνδιοργάνωσε ημερίδα μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με θέμα «Η νέα πραγματικότητα των ασθενών με καρκίνο, οι ψυχικές δονήσεις και τα νέα προβλήματα που αναδύονται». Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ομού Δράμας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου διοργάνωσαν εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου με θέμα «Η νέα πραγματικότητα των ασθενών με καρκίνο, οι ψυχικές δονήσεις και τα νέα προβλήματα που αναδύονται». Ομιλητές στη θαυμάσια ημερίδα, ο Χαράλαμπος Ανδρεάδης, παθολόγος-ογκολόγος, διευθυντής του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο Ιάκωβος Μαρτίδης, ψυχίατρος-συγγραφέας με θέμα «Οι εσωτερικές δονήσεις και τα προβλήματα που αναδύονται μετά την διάγνωση του καρκίνου». Ο Γιάννης Νικολής, ψυχίατρος, διευθυντής του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που μίλησε για τις αυτοσχέδιες συνεισφορές ψυχολογικής υποστήριξης από συγγενείς και φίλους. Και η Μαρία Καμπάνταη, ψυχολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, η οποία σχολίασε και συντόνισε τη συζήτηση με το κοινό. Για τον καρκίνο πρέπει να τον σεβόμαστε. Τον καρκίνο πρέπει να τον πλησιάζουμε. Να μην τον φοβόμαστε. Να τον γνωρίσουμε. Τον καρκίνο πρέπει να τον μιλάμε. Και πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να συνομιλούμε μεταξύ μας οι καρκινοπαθείς. Πρέπει να επικοινωνούμε. Πρέπει να αποφορτιζόμαστε. Γι' αυτό καλώ όλους τους ανθρώπους που είναι σε κοινωνίες όπως η Δράμα να αγκαλιάζουν συλλόγους χρονιών νοσημάτων όπως είναι ο Συλλόγος Καρκινοπαθών. Να πηγαίνει να μιλάει, να λέει τα προβλήματά του. Λύνει πολλά θέματα. Γιατί η σιωπή είναι τυραννία. Όταν δεν τα βγάζεις από μέσα σου τα προβλήματά σου, τυραννιέσαι. Αντίθετα, η επικοινωνία σώζει, η αλήθεια σώζει και λύνει πολλά προβλήματα. Να μιλάμε λοιπόν με τους γιατρούς μας, με την οικογένειά μας, να μιλάμε με τους φίλους μας, να μιλάμε με τους συλλόγους και καρκινοπαθών. Η πορεία θα είναι αργόσυκτη ή βασανιστική. Θα είναι αντιμετωπίσιμη, θα αφήσει αναπηρίες, θα έχουμε θεραπείες αποτελεσματικές, θα έχουμε ριζική ίαση, θα ανατρέψει τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, τις ψυχολογικές ισορροπίες, ναι ή όχι, κι αν ναι σε ποιο βαθμό, μήπως μέσα από τις δυσκολίες θα οριμάξει ο άνθρωπος, θα γίνει πιο δυνατός, θα μάθει να ζει πιο ουσιαστικά και να μην κατασπαταλά τις ώρες του από εδώ και από εκεί, να μην σκοτώνει δηλαδή τη ζωή του, αυτό που κάνουν πολλοί από εμάς τους υγιείς μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και όταν μας βρίσκει η αρρώστια, μετά θέλουμε να ζήσουμε ποια ζωή, τη ζωή που δεν ζήσαμε. Είναι όμως η ίδια ασθενή που μας πληθύζουν με πληροφορίες για τις δονήσεις που υφίστανται στην αδιατάρρητη και στη διάγνωση ζωή τους. Είμαστε τόσο κουτί να νομίζουμε ότι όλα θα βγαίνουν πάντα σε ευθεία. Και έτσι μαζί με τους ασθενείς και εμείς συνδημιουργούμε και συγκατασκευάζουμε, όπως λέμε, την πραγματικότητα, η οποία είναι νέα αλλά δύσκολη. Οι ασθενείς πριν να μην το ζήσουν, θα δεσιώνουν το θάνατο, το φρικτό πόνο και το αβέβαιο μέλλον. Ένα συγγενής ασθενούς που υποστήριζα μου λέει: «Δεν θέλει ο συγγενής να βρει τον άνθρωπό του να υποφέρει. Το ίδιο θα δεσιώνονται και ασθενείς και συγγενείς».
Οι αλλαγές είναι γρήγορες, όπως περιγράφηκαν, να μην κουράζω κι εγώ. Αισθανίζομαι κάποια κοινά. Συνήθως γνωρίζουν περισσότερο από όσα νομίζουν. Μπορεί να φαντάζονται χειρότερα από τα πραγματικά. Καλωσορίζουν την ξεκάθαρη πληροφορία ακόμη και από τα πιο άσχημα ναι. Μάλιστα, ένας θεωρητικός της επικοινωνίας λέει ότι ο επαγγελματίας υγείας, αν κάνει άσχημα την ανακοίνωση, αδέξια, τότε τόσο ασθενείς όσο και τα μέλη της οικογένειας μπορεί να μην το συγχωρήσουν ποτέ. Πραγματικά μια θαυμάσια ημερίδα. Και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Δράμας με δελτίο τύπου ευχαριστεί τον Δήμαρχο Δράμας που δέχθηκε αυτήν τη συνεργασία, τους διακεκριμένους επιστήμονες ιατρούς που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην ημερίδα και με τα ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξαν πρόσφεραν γνώση και ωφέλεια σε όλους τους συμμετέχοντες. Να δούμε τι δήλωσαν και στην Κική Χεριστανίδου ο Χαράλαμος Ανδρεάδης, ο Σάβας Παπαδόπουλος, διευθυντής του Νοσοκομείου Υγεία, και ο Ιάκωβος Μαρτίδης. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια αρρώστια σαν όλες τις άλλες, με όλες τις προόδους που έχουμε κάνει και με τη βοήθεια της επιστήμης έχουμε προχωρήσει αρκετά. Εμείς όμως σήμερα μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, για την ψυχολογία των καρκινοπαθών, για την ψυχολογία της οικογένειας, των φίλων, για τη βοήθεια που μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε στους ασθενείς που έχουν καρκίνο, την ψυχολογική, ώστε να κάνουν τον καρκίνο φίλο. Αυτό είναι ο στόχος. Να μπορέσει ένας καρκινοπαθής να κάνει τον καρκίνο φύλο. Ο στόχος της επιστήμης είναι ο καρκίνος είτε να ιαθεί είτε να γίνει μια χρόνια νόσος. Με χαρά επιστρέφω πάντα στη γενέθλια γη και είμαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Ιδράμα Ενάντια στον Καρκίνο, εταιρεία την οποία ως γνωστόν έχουμε πει αρκετές φορές, δημιουργήσαμε 7 γιατροί που ζούμε εκτός Δράμας και η κύρια σχολεία μας είναι ο καρκίνος. Είμαι παθολογοανατόμος, είμαι γιατρός που βλέπει τις βιοψίες και βάζει τη διάγνωση του καρκίνου και όχι μόνο, αλλά διερευνούμε στο μικροσκόπιο και γενικά στο εργαστήριο όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του όγκου που θα πρέπει να τα καταγράψουμε και να είναι καταγεγραμμένα σε ένα χαρτί βάσει του οποίου ο ογκολόγος, παθολόγος θα δώσει τη θεραπεία. Διερευνούμε τα χαρακτηριστικά που έχει ένα κύτταρο ούτως ώστε είναι ή δεν είναι ευαίσθητο σε κάποιες συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. Όταν δεν ξέρεις είσαι σε μία αγωνία, είσαι στην πρίζα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μια απλή αρρώστια, είναι μια δύσκολη αρρώστια η οποία όμως ευτυχώς σήμερα έχουμε πολλά μέσα για να την αντιμετωπίσουμε. Επομένως χρειάζεται, το έχουμε ανάγκη να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη αγωνία. Πολλοί φεύγουν χαρούμενοι διότι η απάντηση είναι όχι. Έτσι, δεν είναι καρκίνος. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό των προσερχομένων με το δίλημα, με το ερώτημα είναι δεν είναι, η απάντηση δυστυχώς είναι θετική. Δηλαδή είναι. Τώρα, μετά από αυτό δρομολογούνται πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ψυχούλα. Βεβαίως μας ενδιαφέρει και ο χρόνος επιβίωσης, αλλά μας ενδιαφέρει ταυτόχρονα και η ποιότητα. Και πολλές φορές μέσα στην αγωνία μας δεν προσέχουμε την ποιότητα. Και αυτό έχει προφανώς αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Και στην εξέλιξη ίσως και τη διαδικασία της ασθένειας. Βεβαίως, η ψυχολογία παίζει σημαντικό. Αθλητική ενημέρωση και κυρίες και κύριοι, είχαμε αγώνες κυπέλου στην ερασιτεχνική κατηγορία. Αποκλείστηκε η δόξα από τη συνέχεια του κυπέλου. Περισσότερα από τον Δημήτρη Αδάκτυλο, να τον χαιρετήσουμε. Δημήτρη, τι κάνεις? Θανάση, καλησπέρα. Όντως η δόξα δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι κυπέλου που τελείωσε πριν από λίγη ώρα στην Καλαμαριά. Χρειάστηκε βέβαια ενίωρη παράταση. Η δραμηνή ομάδα ιτήθηκε με 1-0 στην παράταση με γκολ του Ρόβα στο πρώτο μέρος της παράτασης. Βέβαια ήταν ένα μάτς κυπέλου που δεν είναι ο βασικός στόχος της ομάδας φέτος. Στόχος είναι το πρωτάθλημα. Η δόξα αγωνίστηκε με πάρα πολλές αλλαγές στο μάτς. Όπως και η χαρακτηριστικό είναι ότι τα 9-11 της ενδεκάδας της δόξα ήταν αλλαγμένη σε σχέση με τους παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό αυτό. Ναι, ο Κώστας Βασιλακάκης ήθελε να δοκιμάσει και άλλους παίκτες. Έχει προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δώσει ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες. Το κύπελλο αποτελεί παρελθόν, γιατί δόξα μεγάλο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με την Καβάλα, το γειτονικό ντέρμπι που πάντα έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία την ερχόμενη Κυριακή. Από εκεί και πέρα, Θανάση, είχαμε στην Α' τεχνική κατηγορία μόνο μία ομάδα
να καταφέρει να κάνει το 3-3, την Προσοτσάνη χθες που νίκησε 1-0 μέσα στους Ιταγρούς με τον γκολ του Μπάμπη Αθανασιάδη. Ενώ πολύ καλό αμφίροχο παιχνίδι υπό το βλέμμα του μεγάλου χορηγού της Δόξας Γιάννη Μπύρου έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας, όπου ο Καστρινός με τον Ξηροπόταμο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με δύο πολύ ωραία γκολ με φάουλ. Στο 27 προηγήθηκε ο Καστρινός με τον Κώστα Κωνσταντινίδη, στο τέλος του ημιχρόνου με τον Περούκα άρχισε σε 1-1 ο Ξηροπόταμος. Πριν από λίγο τελείωσε και η Β κατηγορία. Δεν ξέρω αν θα αναφέρεις εσύ σε λίγο τα αποτελέσματα. Εγώ να πω ότι στο πιο σπουδαίο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, που η τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος ήταν εκεί και θα το μεταδώσει ολόκληρο το μάτς μέσα στην εβδομάδα σε μαγνητοσκόπηση, πιθανότατα την Δετάρτη στις 8 η ώρα, Δοξάντο και Αμπελόκηποι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Πιστοποίησαν και οι δύο ότι είναι πραγματικά οι καλύτερες ομάδες της Β κατηγορίας. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, πάρα πολλές ευκαιρίες και αμφισβητούμενες φάσεις. Προηγήθηκε το Δοξάτο με πέναλτι του Χριστοφορίδη στο 50. Ο Μπάμπης, ο Μίγας, ο Έμπειρος στο 69 ισοφάρισε σε 1-1 για τους Αμπελόκηπους. Να δώσουμε σήμερα, λίγο καλά, είχαμε να και δώσουμε... πρεμιέρα για τις γυναίκες των Αμαζόνων. Στην Αλφα Εθνική ιτήθηκαν στην Καρδίτσα από τις Ελπίδες με 3-1. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε στις σημαντικές αθλητικές ειδήσεις το μεγάλο διπλό που έκανε η Χιλιώτη Δράμα 86 στην πρεμιέρα της Α2 κατηγορίας ανδρών στο handball στο δεύτερο όμιλο. Αν και έχανε 14-10 στο ημίχρονο μέσα στην Άουσα από τον πολύ ενισχυμένο φέτος Ζαφυράκη Νάουσας, με νέο προπονητή στον πάγκο τον Σάκη Βαλαβάνη, γύρισε το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο, προηγήθηκε 17-21 και πήρε στο τέλος τη μεγάλη νίκη σε γήπεδο γεμάτο από φιλάθλους, με 23-24 πρεμιέρα νίκη και για το handball. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι στο κύπελο είχαμε Ορφέας Ξάνθης Αθλητική Ένωση Ποντίων 3-2 τελικό. ΑΟ Καρδίας Αλμοπός Αριδαίας 1-4 πέρασε η Αριδαία. Μακεδονικός Φούφας Λαγκαδά 0-1 τελικό, πέρασε ο Λαγκαδάς. Απόλλων Καλαμαριάς Δόξα 1-0 τελικό, πέρασε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Καμπανιακός Νέστος, πολλά παιχνίδια στα πέναλτι, 7-8. 3-3 ο κανονικός αγώνας και η παράταση, πέρασε ο Νέστος. Δόξα Προσκυνητών Εορδαϊκός 2-1 και Νάουσα Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Άρα περάσαν από το σημερινό γκρουπ Ορφέας Ξάνθης, Αλμοπός Αριθέας, Λαγκαδάς, Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος, Δόξα Προσκυνητών και Νάουσα. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας. Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου. Θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά. Ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου Pellet Ravelli με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 25210-39727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Τσαφ τσουφ μπεμπέ. Είναι όλα εδώ. Μπεμπέ store μέσα στο τσαφ τσουφ. Όλα εδώ. Καροτσάκια, ριλάξ, καθίσματα αυτοκινήτου. Περπατούρες, μπούστερ, καρεκλάκια φαγητού. Παρκοκρέβατα, μπανιέρα, λαξιέρα. Προστασίες κρεβατιού. Μάρσιπο, γιογιό. Η σειρά της Κίκο και της Νουκ είναι όλα εδώ. Με μπιμπερό, πιπίλες, αποστηρωτές, βραστήρες. Οι μπεμπέ αγορές στο τσαφ τσουφ είναι πραγματικότητα. Αγορές έως 15 άτοκες δόσεις και με δυνατότητα χρήσης δωροκάρτας. Μαζεύεις πόντους και κερδίζεις απίθανα δώρα. Τσαφ τσουφ είναι εδώ. Σταθμός και στα είδη μπεμπέ. Στη Δράμα, πλατεία Ελευθερίας 13 και στη Ξάνθη, Λευκύπου 10. Ανοιχτά όλη μέρα και το Σάββατο μέχρι τις 8. 10 χρόνια ασφάλεια στις μετακινήσεις. 10 χρόνια σεβασμό στο περιβάλλον. 10 χρόνια οδηγική απόλαυση. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο δράμας Auto Vision.
γιορτάζουμε 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας με δώρο 3 ταξίδια για όσους μας επισκεφθούν από 1η Ιουνίου έως 15 Δεκεμβρίου 2016. Ιδιωτικό κτέο δράμας Otto Vision. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δικαιώνουμε την επιλογή σας. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 25 210 67 444 και 68 777. Καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ιδιωτικό κτέο δράμας στο Δοξάτο. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ο καιρός. Βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Δράμα από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στον Ευρωκόπη από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Βροχές σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αλεξανδρούπολη τους 17 και στην Κομοτηνή τους 16 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα καιρικά φαινόμενα στην Ξάνθη, θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Βροχές σε Καβάλα και Σέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς.